αυτές τις ευρωεκλογές η Ευρώπη θα βγει διαφορετική. Με στεναχώρησε. Με στεναχώρησε και ο τρόπος που έγινε. Η παραίτηση προέβη επειδή μου ζητήθηκε γραπτός και δημοσίως. Και δεν είμαι ένας άνθρωπος που μένω κάπου που δεν με θέλουν. Γεια σου Πέτρο. Γεια σου Βίλη. Βρισκόμαστε στα λιμάρια σου εδώ στον Πειραιά, στο αγαπημένο σου μέρος. Στα χωρικά σου ύδατα, στο πούμε, που τον αγαπάς πάρα πολύ και το έχεις δείξει πολύ ενεργά. Πώς προέκυψε πρώτη φορά η ασχολία σου με τα κοινά? Τι ήταν αυτό που σου έδωσε το έναυσμα? Ασχολήθηκα πρώτα απ' όλα με τα κοινά του Ολυμπιακού για πολλά χρόνια. Και ο Ολυμπιακός είναι στον Πειραιά και μια πολύ μεγάλη ταυτότητα, αλλά και μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Τόσο ο Ολυμπιακός, το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ που είναι επαγγελματικά, όσο και ο Εραστέχνης Ολυμπιακός που έχει τις ακαδημίες στον Πειραιά. Επομένως, από τότε που ασχολούθηκα με τον Ολυμπιακό, εργάζομαι στον Πειραιά και ασχολούμαι μετά τον Πειραιά. Ο Πέτρος, πριν 5 χρόνια που ξεκίνησα να δουλεύω μαζί του, μου υποσχέθηκε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ καλό αφεντικό. Δεν φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο καλό όμως όσο εκείνη τη στιγμή ήλπιζα να είναι. Δουλεύουμε μαζί εδώ και 5 χρόνια στον Πειραιά. Ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος με όραμα. Με όραμα για την πόλη αυτή, με όραμα για την Ελλάδα, με όραμα για την Ευρώπη και τον κόσμο. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεταδίδει το όραμά του και δεν μένει μόνο εκεί, το υλοποιεί και το κάνει πράξη. Με τον Πέτρο μας συνδέει μια σταθερή φιλία 35 ετών. Τα τελευταία 5-6 χρόνια συνεργάζομαι μαζί του. Είμαι πολύ χαρούμενη που εργάζομαι για κάποιον που θαυμάζω τόσο πολύ και αγαπώ συγχρόνως. Όποιος έχει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών, όταν είναι σε θέση ηγεσίας, μπορεί να την ορίσει και ακόμα καλύτερα. Ποια είναι η απόψη σου γι' αυτό? Η ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη θέτει τους στόχους όλου του κόσμου για το 2030. Επομένως, αυτό είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ένα συμφωνημένο και αποδεκτό κοινό σχέδιο για τη διαχείριση πραγμάτων από την ισότητα των φύλων μέχρι την κλιματική δράση, την κλιματική αλλαγή, την βιομηχανία, την εκπαίδευση και όλο το πλαίσιο των πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Σε στεναχώρησε καθόλου η παραίτησή σου από τον Πειραιά? Γιατί έχεις κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο εδώ και αρκετά χρόνια. Με στεναχώρησε. Με στεναχώρησε και ο τρόπος που έγινε, αλλά γενικά ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα στο Πειραιά και στο δικό μου συνδυασμό δεν μου επέτρεπε να μείνω άλλο, παρότι προσπάθησε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια, με πολύ καλή συνεργασία με όλους τις δημοτικές αρχές, και έχω πολλά πράγματα, θα ήθελα να μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, διότι οι πόλεις παγκοσμίως είναι το σημείο εκείνο στο οποίο θα δοθεί και η μάχη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά στο δικό μας, στον συνδυασμό στον οποίο άνοικα μέχρι πρόσφατα. Η ιδέα των προεκλογικών συμπαρατάξεων δεν έχει κάποιο νόημα εν ώψη της μετεκλογικής συνεργασίας που θα πρέπει να υπάρχει, και νομίζω ότι η αστική ατζέντα είναι μια παρακαταθήκη. Νομίζω ότι στην πενταετία που πέρασε τον Πειραιά, πέραν από τα προφανή, έχουν γίνει και πάρα πολλή δουλειά σε επίπεδα στρατηγικών σχεδίων, μελετών και ούτω καθεξής, που η επόμενη Δημοτική Αρχή θα υλοποιήσει. Σίγουρα θα είμαι κοντά στο κομμάτι που αγάπησα πιο πολύ, το κομμάτι της στήριξης των νέων στη γαλάζια πραγματικότητα. Επειδή έχουν γραφτεί πάρα πολλά, θα ήθελες εσύ να ξεκαθαρίσεις από την πλευρά σου τι ήταν αυτό που σε έκανε και σε έφερε σε αυτή τη θέση? Η παραίτηση προέβη επειδή μου ζητήθηκε γραπτός και δημοσίως. Και δεν είμαι ένας άνθρωπος που μένω κάπου που δεν με θέλουν.
τι έργο θα ήθελες να κάνεις ως Ευρωβουλευτής? Το τελευταίο καιρό έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωκοινοβουλίου. Όμως είναι σαφές επίσης ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές η Ευρώπη θα βγει διαφορετική. Βλέπουμε μία τάση της, ας το πούμε, της δεξιάς να πηγαίνει πιο δεξιά και του κέντρου να πηγαίνει πιο αριστερά. Της αριστεράς να πηγαίνει στο κέντρο και της δεξιάς να πηγαίνει προς το κέντρο. Λοιπόν, δημιουργήσει την οργάνωση Γη. Πώς ξεκίνησε αυτή η οργάνωση? Η οργάνωση Γη ξεκίνησε όταν σταμάτησα να δουλεύω στον Ολυμπιακό και είχα χρόνο περισσότερο και μέσα από μία πρόταση ενός φίλου που ήταν τότε στον Αρκτούρο δουλέψαμε και εργαστήκαμε και δίσαμε μία περιβαλλοντολογική οργάνωση και ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια να προσπαθούμε να προσφέρουμε βιωματική εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή. Ακόμα έχεις δημιουργήσει και το Blue Growth σε μια εποχή κρίσης, όπου έδωσες ένα έναυσμα για την επιχειρηματικότητα σε μια δύσκολη εποχή. Ένας χώρος που πιστεύαμε ότι ήταν κρίσιμο να γίνει αυτό ήταν ο χώρος των νεοφυών επιχειρήσεων, των startup, δηλαδή να αρχίσουν να δημιουργούνται αυτές τις νέες επιχειρήσεις, αλλά να λειτουργούν με έναν τρόπο που να προσφέρουν και στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Και έτσι είχαμε δημιουργήσει ένα κολαπτήριο, την Αηφόρια, και όταν εγώ είχα την ευκαιρία και τη δύναμη να είμαι υποψήφιος για το Δήμο του Πειραιά, αποφασίσαμε να στηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια στον Πειραιά, στον χώρο της γαλάζιας οικονομίας. Και έτσι αυτό σιγά σιγά σύν το χρόνο χτίστηκε αρκετά καλά και δημιούργησε στον Πειραιά μια κοινότητα ανθρώπων που τους αφορά. Με τον Πέτρο στον Πειραιά δουλέψαμε με στόχο πολύ συγκεκριμένο, δουλέψαμε με στρατηγική την οποία υλοποιούμε. Ο Πειραιάς είναι η πρώτη πόλη η οποία έχει μια στρατηγική για τη γαλάζια ανάπτυξη με 80 τουλάχιστον πολύ συγκεκριμένα έργα και αντίστοιχη χρηματοδότηση για αυτά. Εκτός από αυτό από τη στρατηγική για τη γαλάζια ανάπτυξη, αυτό το οποίο πετύχαμε στον Πειραιά ήταν να φέρουμε 80 εκατομμύρια για την πόλη για να υλοποιηθεί η βιώσιμη αστική ανάπτυξη της πόλης και η στρατηγική της για αυτή. Αυτό έγινε μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία. Ήταν ένα πολύ βαρύ φορτίο που σήκωσε ο Πέτρος και η ομάδα του εδώ, αλλά τα κατάφερε με ιδιαίτερη επιτυχία. Και αυτή τη στιγμή το έργο αυτό υλοποιείται και θα έχει λεφτά ο Πειραιάς για να κάνει το όραμά του πραγματικότητα για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι νέες λοιπόν εταιρείες που έχουν μπει στη διαδικασία του διαγωνισμού και είναι στα πρώτα τους βήματα και έχουν ξεχωρίσει. Ναι. Από πού μπορούν να βρουν τους πόρους για τα πρώτα τους εφόδια? Εμείς που βρισκόμαστε σε μια θέση, ας το πούμε, κρατικής δημόσιας υπηρεσίας, αυτό που μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε είναι να τους προσφέρουμε τα πρώτα εφόδια. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δημόσια χρήματα για να τις χρηματοδοτήσουμε, γιατί αυτό περιέχει ρίσκο και δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς. Μπορούμε όμως να τους δώσουμε υπηρεσίες και μπορούμε να τους επικοινωνήσουμε ότι οι δυνατότητες υπάρχουν, ότι εδώ θα βρουν ένα ασφαλές λιμάνι, ότι εδώ θα έρθουν, θα εκπαιδευτούν, θα γνωρίσουν άλλους σαν τους ίδιους και θα έχουν μια πρόσβαση σε φτασμένους επιχειρηματίες που κάνουν αυτή τη δουλειά και με αυτόν τον τρόπο να φτάσουν στο σημείο όπου θα μπορέσουν να ζητήσουν πια χρήματα. Με βάση λοιπόν την πείρα σου, ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας νέος επιχειρηματίας σήμερα? Πρέπει να έχει πολύ αισιοδοξία, πρέπει να έχει πολύ όρεξη και νομίζω κάθε επιχειρηματίας πρέπει να το έχει αυτό. Αλλά νομίζω αυτό που χρειάζεται είναι αισιοδοξία και επιμονή πάνω απ' όλα. Σε κάποια συνέντευξη στο παρελθόν είχες πει ότι ένας επιχειρηματίας εκτός από δημιουργικός πρέπει να είναι και ρομαντικός. Εσύ θεωρείς τον εαυτό σου ρομαντικό επιχειρηματία εκτός από ρεαλιστή? Κοίτα, νομίζω είναι το ίδιο που έλεγα και πριν με την αισιοδοξία. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας πρέπει να είναι τόσο βέβαιος ότι θα πετύχει η επιχείρησή του, όσο ένας ερωτευμένος είναι βέβαιος στον έρωτά του. Και για να μπορέσεις να ξεπερνάς δυσκολίες, χρειάζεται να έχεις ένα όραμα. Αυτό είναι απαραίτητο για να ξεκινήσεις με την επιχείρηση.
Τρέχω το Blue Growth στο λιμάνι του Πειραιά, το διαγωνισμό Blue Growth για τη θαλάσσια καινοτομία. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον project και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και με τεράστιο added value τόσο για την κοινωνία του Πειραιά, όσο και γενικότερα για την γαλάζια επιχειρηματικότητα. Μεγάλο έργο στο κομμάτι των προσφύγων. Συνάντησες δυσκολίες στην αρχή? Δυσκολίες ήταν στην αρχή. Εγώ ασχολήθηκα με το θέμα των προσφύγων όταν μία μέρα πριν από 2-3 χρόνια έμαθα ότι υπήρχαν 500 άνθρωποι που ζούσαν, είχαν μείνει στον θρηματικό σταθμό του λιμανιού και κατέβηκαν να δω τι γίνεται και βεβαίως αυτό που είδα ήταν μία αδιανόητη εικόνα με μια αίθουσα με 800 ανθρώπους μέσα με όλα τους τα υπάρχοντα, γυναικόπαιδα κτλ. Και αυτοί πολύ γρήγορα μέσα από τη συγκυρία του κλεισίματος των συνόρων της χώρας γίνανε μέσα σε 5 μέρες 6.000 και έπρεπε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την κατάσταση που συνέβαινε λίγα μέτρα από εδώ. Οι δυσκολίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες βέβαια, διότι ακόμα η χώρα δεν είχε δημιουργήσει κέντρα υποδοχής, δηλαδή ήταν 6.000 άνθρωποι μένουν στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά δεν είχαν πού να πάνε. Και επομένως έπρεπε πολύ γρήγορα να δημιουργήσουμε δομές σύτησης, παροχής πρώτων βοηθειών και ούτω καθεξής. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο, αλλά θα έλεγα ότι σύσσωμη η πόλη του Πειραιά ενεργοποιήθηκε. Κατέβηκε πολύς κόσμος στο λιμάνι, ξόδεψε ώρες, μέρες, μαγειρεύανε, φέρανε φαγητά ο κόσμος, ρούχα, διανομή ρούχων. Κράτησε αρκετούς μήνες αυτή η διαδικασία. Ήταν πολύ δύσκολη και έτσι ξεκίνησε και η δική μου εμπλοκή. Γιατί και λόγω της οργάνωσης γης είχα μια εμπειρία με το μαγείρεμα για πολύ κόσμο. Όχι βέβαια στα σημεία που φτάσαμε να πρέπει να φτιάχνουμε 10.000 μερίδες την ημέρα. Και εν συνεχεία πια, όσον αφορά το κομμάτι της οργάνωσης γης, συνέχισε να προσπαθεί να παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες μέσα στον τρόπο με τον οποίο αυτό εξελισσόταν. Σήμερα η οργάνωση γης έχει επικεντρωθεί και κάνει μαθήματα ποδοσφαίρου σε συνεργασία με την Μπαρτσελόνα, στο κάμπ του Συστού και του Σκαραμαγκά, ακαδημίες, αγόρια κορίτσια, γύρω στα 700 παιδιά. Και έχουμε και μια ομάδα ποδοσφαίρου, την Ελπίδα, που αγωνίζεται στο ανεξάρτητο πρωτάθλημα τα τελευταία 3 χρόνια. I'm from Afghanistan. My country is dangerous. I cannot play. If they're from Syria or Afghanistan or Iraq, I think they must forget the bad thing they learned. Το επόμενο σου βήμα, ποιο είναι το όραμα που έχεις, με όλο δηλαδή το έργο που έχεις παράγει μέχρι σήμερα, σκέφτεσαι να το φτάσεις ακόμα πιο ψηλά και να δώσεις μια άλλη πολιτική διάσταση στο έργο σου? Δεν είμαι βέβαιος ότι... Κοίτα να δεις, εγώ που είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με την πολιτική στο Δήμο του Πειραιά, είναι μια μεγάλη τιμή
το να σε εκλέξει κάποιος. Είναι μια μεγάλη ευθύνη να προσπαθείς να κάνεις κάτι για αυτό τον τόπο και αυτό το χώρο. Αν παραδείγματος χάρη σκεφτούμε κάτι που εγώ ξέρω αρκετά καλά, τον Ολυμπιακό, τι θα έπρεπε να κάνει ο Ολυμπιακός για να τους πετύχει, και να αρχίσουμε να μάθουμε να μπορέσουμε να σκεφτόμαστε πράγματα όπως ποιο είναι το αποτύπωμα του Ολυμπιακού σε εκπομπές του Ξυλίου του Άνθρακα, πόσους τόνους CO2 χρησιμοποιούμε κάθε φορά που παίζει το Καραϊσκάκι, πώς ανακυκλώνουμε όλα τα πλαστικά ποτήρια που καταναλώνουμε στο Καραϊσκάκι, πόσο πετρέλαιο καίνε όλα τα πούλμαν σε 3.000 παιδιά που πάνε σε ακαδημίες του Ολυμπιακού, πώς μπορούμε αυτά να τα μειώσουμε. Γιατί η Adidas χρησιμοποιεί για τις καινούριες φανέλες πλαστικό που είναι ανακυκλωμένο από τον ωκεανό. Μπορούσαμε να δούμε ένα παράδειγμα. Το ίδιο βεβαίως μπορεί να κάνουμε και για μια χώρα όπως η δικιά μας, που έχει μια ανάγκη να βρει ένα όραμα έξω από την ισοστρέφεια που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Που έχει ανάγκη να ακούσει έναν τρόπο να πάμε μπροστά όλοι μαζί. Στο παρελθόν έχεις δεχτεί πρόταση από το Μαξίμου για ευρωβουλευτής. Θα είναι κάτι που θα το σκεφτώσουν κάποια στιγμή για να πάρει το έργο σου ακόμα μεγαλύτερη διάσταση? Δεν είναι κάτι. Δεν έχω δεχτεί καμία πρόταση από το Μαξίμου για ευρωβουλευτής. Όχι. Ούτε από κάποιον άλλον για ευρωβουλευτής. Θυμάμαι ότι τότε είχες κάνει και μια ανάρτηση στο Twitter για τη χρέωση, ότι θα μπορούσαν να σε πάρουν να σε ρωτήσουν ή όχι. Ναι, θα μπορούσαν να πάρουν να με ρωτήσουν. Δεν ήσχε κάτι τέτοιο. Αυτό που ξέρω σίγουρα πάντως, διότι είναι η πρώτη φορά που είμαι στην πολιτική και μέσα από τη θέση μου εδώ στο Δήμο του Πειραιά, προσπαθώντας να αντλήσω πόρους για την ανάπτυξη της πόλης, κατάλαβα ότι στην Ευρωβουλή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζονται σε μεγάλο βαθμό και οι πολιτικές και οι στρατηγικές για την ανάπτυξη και της χώρας μας. Αυτό νομίζω γενικά είναι ένα καλό πράγμα. Για τα τελευταία 40 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξασφαλίσει και την ειρήνη και την ευημερία στην Ευρώπη. Και σίγουρα εκεί είναι ο χώρος όπου αποφασίζεται το ελληνικό μέλλον. Από εκεί και πέρα στις τωρινές ευρωεκλογές σίγουρα θα δούμε περίεργα, παράξενα πράγματα. Όλος ο κόσμος βρίσκεται σε μια μεγάλη αναταραχή και μια ανακατάταξη των πραγμάτων. Όπως σας είπα και πριν, για μένα η μόνη πολιτική που έχει αυτή τη στιγμή κάποιο ουσιαστικό και επίγον μήνυμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι που παρακολουθώ πολύ στενά. Το άλλο πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό είναι ότι κάναμε τον Πειραιά εξωστρεφή. Από την πρώτη στιγμή πήγαμε στις Βρυξέλλες, συναντηθήκαμε εκεί με τους ομολογούς μας στα ευρωπαϊκά όργανα. Τον Πειραιά πλέον τον ξέρουν, είναι στο τραπέζι των συζητήσεων. Είμαστε ακόμα και σύμβουλοι της Επιτροπής σε πάρα πολλά πράγματα. Και ιδιαίτερα για τη γαλάζια ανάπτυξη. Υλοποιούμε 16 ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα με προϋπολογισμό πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Και όλο αυτό γιατί γίνεται? Γίνεται για δημιουργία θέσεων εργασίας. Γιατί ο Πειραιάς έπρεπε πάλι να κοιτάξει τη θάλασσα και να βρει από εκεί τη δυναμική του. Πριν λίγο, μιλήσαμε για την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών. Mm-hmm. Και συνήθως αυτοί που μπορούν να την υλοποιήσουν είναι αυτοί που ηγούνται. Θα έμπαινες ποτέ στη διαδικασία να συμμετέχεις ή να αγηθείς στο σχηματισμό ενός κόμματος? Κατά την δική μου άποψη, η ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών είναι μια συνολική πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να στοχοθετηθεί και να κινητοποιηθεί για να πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και για τη χώρα μας αλλά και για όλες τις χώρες να παραδεχτούν, να συμφωνήσουν, να αντιληφθούν ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα για την ανάπτυξη, ένα κοινά συμφωνημένο πρόγραμμα, το οποίο καλούμαστε να υλοποιήσουμε. Δεν υπάρχει βέβαια κάποιος πολιτικός χώρος που να υιοθετεί το σύνολο της, ή μάλλον να κάνει κάτι γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ εύκολο κανείς, αν κοιτάξει τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη, να φανταστεί πώς αυτό θα ήταν χρήσιμο και για τη χώρα μας.
Από ό,τι είδαμε και στο γραφείο σου, έχεις μία αδυναμία στον παππού σου. Τι είναι αυτό που έχεις μάθει από τον παππού σου και από τον πατέρα σου μέχρι σήμερα? Έχεις κρατήσει κάτι που σε έχει διδάξει? Σίγουρα, προφανώς έχω κρατήσει. Βέβαια, στον πατέρα μου τον έχω ζήσει, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Τον παππού μου δεν τον έχω ζήσει, αλλά είναι μία σπουδαία και βασική πηγή έμπνευσης και κινήτρου. Ένας σπουδαίος άνθρωπος που ήταν πάρα πολύ ψηλά και στην επιστήμη του, αλλά και πολύ κοντά στην προσπάθεια να βοηθήσει την κοινωνία. Στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχεις χρησιμοποιήσει την έκφραση ότι όλα αυτά είναι σημαντικά για ένα καλύτερο κόσμο και ναι, για τα παιδιά. Η ναι, πατρότητα σε έκανε πιο ευαίσθητο σε όλα τα κοινά. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Δεν χωράει κουβέντα ότι το να είναι κάποιος γονέας δίνει ένα διαφορετικό ορίζοντα στη ζωή. Είναι κάτι που με απασχολεί πολύ. Το γεγονός ότι είμαστε μία γενιά η οποία έχει την επιλογή και την ευθύνη να αφήσει, να μην αφήσει έναν κόσμο για τους υπόλοιπους. Και σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο να αφήσουμε έναν κόσμο καλύτερο. Ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος σεμνός, δοτικός και με όραμα. Ο Πέτρος είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης. Είναι άνθρωπος που αφήνει τους συνεργάτες του να ανθίζουν. Τους αφήνει να έχουν και εκείνοι όραμα, να έχουν πρωτοβουλία, να λένε τις ιδέες τους, να τις υλοποιούν μαζί του και ταυτόχρονα λειτουργεί σαν μέντορα, σαν φίλος και είναι πάντα πλάι σου να σου δείξει το δρόμο. Είναι φίλος μου, τον νοιάζομαι, τον θαυμάζω και θέλω πραγματικά να το στηρίξω και σε αυτό που κάνει τώρα αλλά και σε μελλοντικά πολύ ενδιαφέροντα σχέδια που έχουμε εν εξελίξει.